Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη. Σπύρο. Παρακαλώ. Έλα, Σπύρο μου, τι κάνεις? Μια χαρά. 95,2 άθες DJ. Ο Μιχάλης Τσοξόπουλος από το ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Είσαι ό,τι πολυτιμότερο έχω στη ζωή μου, λέει ο μπαμπάς. Να είναι καλά. Ο πατέρας, αγόρι μου, ο πατέρας. Παρακαλώ. Χρόνια πολλά. Bye bye, γεια. Έτσι. Σαν σήμερα το 1858 και ενώ εκείνη την εποχή. Ναι. Ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης. Ναι. Στη Βοστόνη βάραγανε συναγερμοί. Είχαν φτιάξει συναγερμού στα σπίτια. Τέλεια. Επίσης. Πάλι τα ίδια. Σαν σήμερα το 1854. Ναι. Δηλαδή την ώρα της επανάστασης. Ναι, εκεί, ναι. Πώς είναι ο νοηγιώτης ήταν. Ο Κολοκοτρώνης ήταν. Βγαίνανε στις ραχούλες και στις κορυφές και αρχίζανε. Τότε έγινε ο πρώτος τηλεφωνικός κατάλογος στις ΗΠΑ. Τέλεια! Ωραία! Λίγο καιρό πριν δεν ερχόντουσαν νέα για Κινέζους και τέτοια. Ναι. Ξαφνικά είχε ξαναπλακώσει. Τι έγινε? Τι γίνεται? Ένας Κινέζος λέει μπορεί να φουσκώσει μπαλόνια αλλά και να σβήσει κεριά. Ναι. Με τα αυτιά του. Με τα αυτιά του. Ο 55χρονος άντρας λέει το κάνει εδώ και 30 χρόνια, λέει και τώρα το έβγαλε μπροστά. Τίποτα. Παίρνει το κερί. Ναι. Το πλησιάζει. Αναμένω. Το πλησιάζει δίπλα στα αυτιά του, τα κουνάει έτσι και σβήνει το κερί. Πώς σας λέω, αυτοί τρώνε αηδίες εκεί καθόλου. Σωστά, βέβαια. Θέλω να με προσέξετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Σωστά, σε προσέχουμε. Πραγματικά θέλω να με προσέξετε και εσείς οι μέσα αλλά και εσείς οι έξω. Αλλά θέλω να με παρακολουθήσετε, βέβαια. Έχετε πολύ χοληστερίνη από χθες, αλλά σας παρακαλώ βοηθήστε. Ναι. Ανέβασε η Ρένα Δούρου. Ναι. Για την κλιματική κρίση. Α, ναι. Και λέει, η κλιματική κρίση είναι κάτι παραπάνω από μια συζήτηση για ένα ή μισό βαθμό Κελσίου πάνω κάτω. Ναι. Ναι. Η κλιματική κρίση είναι και τα φυλακισμένα παιδιά στα σύνορα του Μεξικού και οι δολοφονημένες ηθαγενείς γυναίκες. Μάλιστα. Τι σχέση έχει τώρα? Αυτό που θα σου πω τώρα, τι σχέση ήταν μετά? Πού πουλάει τώρα η κλιματική κρίση? Δεν ξέρω. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, παιδιά, θα έχει κάποια έμπνευση. Το όπιε. Το κάπνισε. Κάτι. Θέλω κι εγώ. Κι εγώ. Τσικνοπέμπτη. Τελείωσε, πέρασε. Μην λέμε τώρα συνέχεια. Η επόμενη μέρα. Πώς θα απαλλαγείτε από αυτά που φάγατε? Βέβαια. Πήρατε του κόσμου τις θερμίδες. Πες το. Λοιπόν, τρώτε μικρά και συχνά γεύματα ένα τρίωρο. Εντάξει. Βασικό. Ξεκινήστε τη μέρα σας με πρωινό. Ναι. Τρώτε άφθονα φρούτα και λαχανικά, καλή ώρα που είπες εσύ. Ναι. Καταναλώστε 2 μερίδες γαλακτοκομικών. Ωραία, 3 θα κάνω εγώ. Πιείτε 3 ποτήρια πράσινο τσάι, να το πιείς αυτό. Αυτό το αντέχω, το πράσινο τσάι δεν το αντέχω. Κρίντι. Και πιείτε το λιγότερο 7-8 ποτήρια νερό. Να σου πω κάτι, είπες νερό ότι θα πιείς αρκετό. Ωραία. Θα πιείς και πράσινο τσάι. Την κλίτσα μου σήμερα θα πιω όπως χθες και προχθές 3 μπουκάλια μέσα σε 3 ώρες. Δηλαδή 1,5 λίτρο θα πιω. Θα πιείς και τσάι, λίτρα. Μιχάλη. Και λίγο τσάι. Πράσινο τσάι θα πιείς. Τι είναι το στάσινγκ? Στάσινγκ. Ναι, το ξέρεις. Είναι όταν περιμένεις πολύ ώρα σε στάση λεωφορείου. Κάνει στάσινγκ. Φαντάζομαι. Αθώε. Λοιπόν. Αθώο ο κατηγορούμενο. Αθώος. Για να δω. Είναι μια νέα σπαστική τάση των σχέσεων. Όπως τη χαρακτηρίζει η έρευνα. Δηλαδή. Και εμείς οι γυναίκες αρχίσαμε να κουραζόμαστε. Αυτό το στάσινγκ. Το μου κάνει σε αυτά τα αγγλοελληνικά που μιλάει τούτσι εδώ. Διγιάουρτ το γιαούρτι. Πεπών το πεπόνι. Πεπών το πεπόνι, δε καρπούζαινγκ, τρώω καρπούζι. Λοιπόν, κι όμως δεν είναι τέτοιο πράγμα. Ναι. Λοιπόν, είμαι εγώ κι εσύ. Και περπατάμε στον δρόμο. Ναι. Ξαφνικά βλέπεις τον φίλο σου τον. Τον Έργουιν. Τον Έργουιν, δεν τον ξέρω εγώ. Α, ωραία. Δεν πρέπει να τον ξέρω τον φίλο σου. Ένα φίλο που δεν τον ξέρει. Μιλάς μαζί του, ναι. Κάθομαι εγώ δίπλα σου, ναι. Δεν με συστήνεις. Όχι, το ξέχασα. Αυτό είναι το στάσινγκ. Είναι στάσινγκ, παιδιά. Τι το ξέχασες? Ολόκληρη γυναίκα 2 μέτρα έχεις δίπλα σου. Εντάξει. Φαίνεται. Τώρα εντάξει, δεν είναι 2 μέτρα. Στο 1,68 είσαι. 70. 1,68. Πόσο είσαι? Παιδιά, τι λέει, 1,68 εγώ. Εντάξει, 1,68 είναι, παιδιά, τι να κάνουμε. 1,70 και στην ταυτότητα γράφει 1,71, σε παρακαλώ. Γιατί σε τραβήξανε. Δεν κατάλαβα. Χθες Τσικνοπέμπτη, αν πιστεύετε ότι την Τσικνοπέμπτη τη γιορτάζουν μόνο στην Ελλάδα, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Αλήθεια, τη γιορτάζει. Βεβαίως. Λοιπόν, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί είναι κάποιοι από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες που παραδοσιακά το τσικνίζουν. Τι λέτε, ρε παιδί? Οι Γερμανοί γιορτάζουν αντίστοιχα την Weber Fast Nacht. What? Δεν ξέρω αν το διαβάζω και σωστά, γιατί αυτό είναι σαν βρισιά. Ρε τράβα και Weber Nachten. Είναι το καρναβάλι των γυναικών ή αλλιώς το κόψιμο της γραβάτας. Σύμφωνα με το έθιμο, οι άντρες που φορούν γραβάτα πρέπει να υποταχθούν στην εξουσία των γυναικών, οι οποίες αναλαμβάνουν να την ψαλιδίσουν και τρώνε και κρέατα. Μάλιστα! Α, πολύ ωραία. Οι Γάλλοι γιορτάζουν τη Μαγδί Γκρά, σε απλά ελληνικά η Λιπαρή Τρίτη, η μέρα κατά την οποία παραδοσιακά τρώνε κρέπες, συνοδεία λιπαρών κτλ. Παράλληλα, ντύνονται καρναβάλια και διασκεδάζουν. Τέλεια.
Στην Ισπανία η αντίστοιχη μέρα με τη δική μας, Τσίκνο Πέμπτη, είναι Ζουεύ Λαγντερό, δεν ξέρω, στα ελληνικά Μεγάλη Πέμπτη. Ενώ η ίδια παράδοση συνεχίζεται και σε άλλα κράτη όπως Πολωνία και Ουγγαρία. Τέλεια, παιδιά! Παιδιά, δεν το ξέρω. Για να μην. Αυτή... Εμείς έχουμε την καλύτερη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτή η μοναδικότητα της φυλής με τρελαίνει. Breakfast. Πολύ ωραία. Παρακαλώ. Καλέ! Έλα, ρε. Τρώμα. Ποιο από τα τρία! Θα φύγουμε και με καρδιακό από εδώ. Τι είναι το παραφλού? Πρώτον, το παραφλού είναι το ευρύ μέτωπο του καραφλού στη γλώσσα του Κουρέα. Λέει, αυτός έχει παραφλού. Το παραφλού είναι μια αντιψυκτική ουσία η οποία μπαίνει στα αυτοκίνητα. Το παραφλού είναι το παλιό ελληνικό τραγούδι, ο Μπάμπης ο παραφλού. Τι είναι το παραφλού? Το 2 το ξέρω γιατί το βάζω στα μάτια. Εσείς έχουν μάθει από αυτοκίνητα γυναίκες τελευταία δεκαετία. Μπράβο, κορίτσια. Εσείς να τα βλέπετε. Μπράβο, κορίτσια. Ο Γκλέζιερ Σκοτ είχε πριν από λίγα χρόνια ένα ατύχημα στη δουλειά του, τραυματίζοντας το πέος του. Τι δουλειά έκανε? Εμείς γιατί δεν έχουμε τραυματιστεί? Το πρώτο χειρουργείο δεν πήγε καλά, καθώς εμφάνισε αισθητική δυσλειτουργία και χρειάστηκε να υποβληθεί και σε δεύτερο, γιατί δεν του. Ο άνδρας τώρα λοιπόν είναι στο αντίθετο. Δεν μπορεί να φορέσει ρούχα εξαιτίας του. Δεν μπορεί να φορέσει ρούχα. Έχω τώρα λέει μόνιμη τέτοια και φυσικά έχω αγχωθεί. Είπε, όπως αναφέρει ο άνδρας, αισθάνεται φυλακισμένος ότι ζει σε μια κόλαση. Τι λέω, μεγάλε. Είναι κόλαση. Μισό λεπτό, και άμα πάει στην ουρά, Μιχάλη μου, κάπου. Δεν γίνεται. Ποια ουρά, δεν μπορεί να βάλει το παντελόνι. Θα τον σπρώξει. Ρε παιδιά! Δεν μπορεί να φορέσει ρούχα, λέει, γιατί όταν βγαίνει έξω τον κοιτάζουν εκεί χαμηλά όλες οι γυναίκες. Και εμείς, και εγώ θα το κοίταγα. Για τις γυναίκες λέει, ακούω διάλογο. Εσύ γιατί βάζεις χειροκροτήματα τώρα? Ο άνθρωπος περνάει δύσκολα. Έχει δυσκολία. Νομίζει, δεν έχει πάει κάποιος να του εξηγήσει από κοντά. Έλα εδώ, αγόρι μου. Να του πει τα καλά. Έτσι. Και γιατί κοιτάτε, εντάξει, εσείς γιατί κοιτάτε και χαμηλά, μπαμ πεις. Κάνει μπαμ. Εσύ Μιχάλη, κάνει μπαμ αυτό το πράγμα. Ναι, κάνει μπαμ. Αυτό τον ήχο δεν τον έχω ακούσει. Μάτσε παρακαλώ. Δεν κάνει μπαμ, άλλα πράγματα κάνει. Μπαμ κάνει, περαστικά σου. Να του εξηγήσουμε ότι για να πετύχουν κάποιοι άλλοι αυτό που έχει αυτός, χαπακώνονται όλη την ημέρα. Σωστά. Λοιπόν, στην υγειά μας ρε παιδιά. Παράκληση των αντιεξουσιαστών. Ναι. Τα δικά σου παιδιά. Να είναι καλά. Μη παρκάρετε δίπλα σε πολυτελή οχήματα γιατί τα καίμε. Γιατί? Κάτσετε. Σε ανάληψη ευθύνες για τους εμπρισμούς, οι αναρχικές ομάδες νυχτερινών επιδρομών, έτσι λέγονται τα παιδιά, ζητούν από τους πολίτες να μην παρκάρουν κοντά σε πολυτελή οχήματα. Στο τέλος, λέει, και αφού έχουν εξηγήσει τους λόγους που θεωρούν ότι είναι σωστή αυτή η κίνηση, αναγνωρίζουν ότι έχουν υπάρξει και παράπλευρες απώλειες, δηλαδή ζητώντας ευγενικά τους πολίτες. Ευγενικά. Σου λέει, ρε παιδί μου, τσαουσού με τον τζιπ. Εσύ τώρα με την καραγκιουζιλία που έχεις, δεν κάνεις δίπλα. Μην. Γιατί θα καεί και το δικό σου και δεν φταίς εσύ. Εγώ τι φταίω, κύριε, που έχω παρκάρει δίπλα? Ναι, αλλά αφού βλέπεις τη λίμω. Τι φταίω? Μην πας δίπλα, αγόρι μου. Έτσι. Και εγώ θα είμαι ευχαριστημένος που έχω το τζιπ. Γιατί? Διότι αφού δεν θα είσαι εσύ δίπλα, θα έχω χώρο να παρκάρω όπως γουστάρω. Α, σωστό και αυτό. Όλοι ευχαριστημένοι. Μιχάλη μου, δεν είναι κακό τελικά. Τι άλλο θα δούμε? Η Εφη Σαρή τώρα και βοηθός οδοντίατρου. Τι εννοείς? Η τραγουδιάρα. Με τον Αφρικανό. Λέει την ώρα που σου κάνει. Σου λέει και να πανοίξει το στόμα, σου λέει άνοιξε το στόμα καλά και θα έρθει ο Αφρικανός. Και μετά θα τον ανοίξει πιο πολύ. Για λόγους πρακτικούς. Για λόγους πρακτικούς, γιατί είναι βοηθός ο οδοντίατρο. Λάνα Ντελ Ρέι ακυρώνει την περιοδία της και ο λόγος σοκάρει τους φαν της. Βαριέται να πάει. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν θέλει, παιδιά, δεν θέλει. Κοίτα, για ποιο λόγο? Μιχάλη μου, εξαιτίας της. Α, έχει πρόβλημα στη φωνή. Απόλυτη φωνή. Ναι, έχει πρόβλημα. Παιδιά, έτσι είπε στο μάνατζερ. Δεν θέλει, βαριέται. Δεν θυμάσαι όταν έβγαινε να τραγουδήσει. Ναι. Ξυπόλυτη. Μα κοίταγε από κάτω, κοίταγε από κάτω κόσμο και λέει: ποιοι είναι αυτοί οι καραγκιόζητες? Γιατί είμαι εγώ εδώ? Γιατί είμαι εδώ? Βαριέται. Δεν θέλει, παιδιά, δεν θέλει, δεν θέλει. Παιδιά, αυτή η influencer είναι για κλωτσιές. Τι έγινε πάλι? Πολλές κλωτσιές όμως. Τι έγινε πάλι? Συγγνώμη, δεν είμαι υπέρ της βίας, αλλά δώστε, αν δω influencer θα τον κλωτσίσω. Τι έγινε? Είμαι στην Πανεπιστημίου. Τι κάνεις? Και κατεβαίνοντας εκεί στη Σανταρόζα. Πανεπιστημίου και Σανταρόζα γωνία. Ναι. Είναι η Ρόζα στη Σανταρόζα που είναι influencer. Ναι. Περνάω, τους τραβάω μια σφαλιάρα. Δεν μπορώ. Πας, ανέβαζε φωτογραφίες από τον Μπαλί, αλλά τελικά ήταν σε ένα κατάστημα IKEA. Άχου, παιδιά. Προσέξτε, ελάτε εδώ. Ελάτε by the fireplace. Η influencer Natalia Taylor μας έδειξε γιατί δεν πρέπει να πιστεύουμε τίποτα από όλα αυτά. Μία διάσημη YouTuber λοιπόν και influencer φρόντισε να μας δείξει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αθώα παραδείγματα πώς μπορεί να παραπλανηθεί ο κόσμος. Η Natalia αποφάσισε να τεστάρει όσους την ακολουθούν, προσποιούμενη ότι βρίσκεται σε διακοπές στον Μπαλί. Μπράβο! Μόνο που στην πραγματικότητα δεν ήταν καν στην Ινδονησία, αλλά σε ένα κατάστημα IKEA λίγα μέτρα από το σπίτι.
Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν τα μικρά διαμορφωμένα δωμάτια που άρχισε να τραβάει εικόνα Ελζέ και ήταν στο Airbnb που είχε νοικιάσει στο διάσημο νησί. Είχε και αφήσει πίσω κτλ. Οι περισσότεροι που την ακολούθησαν άρχισαν να τη γράφουν μηνύματα. Αχ, πόσο ζηλεύω το μέρος που έχει πάει, τι ωραίο που είναι εκεί, πες μας που είναι. Influencers, φαλιάρες. Μπράβο τη πάντα. Αυτό μου θυμίζει τα εγγένεια του μετρό Θεσσαλονίκη με τον Τζίπρα και του μουσαμάδε. Ναι, ναι, ναι. Θα σε φωτογραφίσω. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στο 95,2 Athens DJ.